Η πρωτοβουλία ελλανδικά μας βρέθηκε στην Καλαμάτα, στοχεύοντας στην ενημέρωση για την ανάδειξη και προώθηση του παραγωγικού μας πλούτου. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και 5,5 χρόνια. Άρα δημιουργείται σιγά σιγά μεταξύ συζητήσεων από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για τη χώρα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Η εκκίνηση είναι η βοήθεια στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εμείς λοιπόν είμαστε μια ομάδα, μια από πρωτοβουλία εταιριών που έχουν σκοπό την ανάδειξη του επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας. Επιχειρηματικού και πολιτισμού, τονίζω τη λέξη πολιτισμού, διότι θεωρούμε ότι οι εταιρείες και οι άνθρωποι της οικογένειάς της παράγουν πλούτο για τη χώρα, που όσο πιο πολύ ισχυροποιούνται εταιρείες οι οποίες έχουν παραγωγή, βάση και ιδιοκτησία στην Ελλάδα, τόσο πιο μεγάλος είναι και ο πλούτος ο οποίος εμπιστεύει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάστηκε το πλαίσιο δράσης της πρωτοβουλίας, το όραμα, οι αξίες και οι στόχοι. Είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία όπως το ελλαδικά μας τώρα. Αργήσαμε λιγάκι να το καταλάβουμε, έπρεπε να έρθει η κρίση, αλλά η προσπάθεια είναι δυνατή, μεγαλώνει κάθε μέρα. Έχουμε φτάσει τις 41 εταιρείες τώρα και περιμένουμε κάθε μέρα να ενταχθούν στην πρωτοβουλία περισσότερες εταιρείες για να αναδείξουμε τον ελληνικό πλούτο, την ελληνική παραγωγή, τη δύναμη που υπάρχει κρυμμένη μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι μια νέα μέρα. Είναι τα πράγματα τα τελευταία 3.000 χρόνια. Έτσι. Απλά εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια κρίση, η οποία βασικά προέκυψε λόγω του ότι ο παραγωγικός πολιτισμός αυτής της χώρας και η συνείδηση να παράγουμε και όχι μόνο να καταναλώνουμε ήταν χαμηλή. Αυτή ήταν η αιτία για την οποία χρεοκοπήσαμε. Άρα πρακτικά εμείς σαν επιχειρηματίες, σαν παραγωγή, αποφασίσαμε να αναλάβουμε ένα ρόλο, να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι ήταν αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες για να προβάλλει την ελληνικότητα της παραγωγής, του εργατικού δυναμικού και των προϊόντων της. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επιχειρήσεις που πληρούν αυτά τα κριτήρια και η Eurocert είναι ο φορέας πιστοποίησης ο οποίος πιστοποιεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με αυτά τα κριτήρια. Νομίζω ότι είναι μια προοπτική με πολύ μεγάλη δυναμική, σε μια χρονική στιγμή δύσκολη, που και η αγορά αλλά και οι επιχειρήσεις αναζητούν διεξόδους ανάπτυξης. Σκοπός είναι η ανάδειξη, η προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι ελληνικής ιδιοκτησίας, παραγωγικές, μεταποιητικές επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας της χώρας μας. Η πρωτοβουλία ελλαδικά μας είναι μια πρωτοβουλία η οποία πιστεύουμε όλοι εμείς που την έχουμε εμπνευστεί ότι έχει πάρα πολύ μέλλον. Θέλουμε κάτω από αυτή την ομπρέλα των ελλαδικά μας και αυτή την πιστοποίηση να μπουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν και έχουν έδρα την Ελλάδα. Στη χώρα μας έχουν γίνει πολλές στραβώσεις σε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα ήταν και η παραγωγή στην ελληνική επικράτεια, που ο καθένας, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, μπορούσε με μια ελληνική ετικέτα, μια ελληνικό σήμα, μια ελληνική σημαία και ένα προϊόν ότι παράγεται στην Ελλάδα, ελληνικό προϊόν, να μπορέσει συσσαγωγικά πολλές φορές να κοροϊδέψει και τους Έλληνες κατανάλωτες. Μας είναι ξεκάθαρα ότι ελληνικό προϊόν για μας είναι αυτό το προϊόν που έχει ελληνική ιδιοκτησία, που φορολογούμαστε στην Ελλάδα, που έχει έδρα στην Ελλάδα, με Έλληνες μετόχους και ελληνική παραγωγή. Είναι ξεκάθαρο. Κάθε προσπάθεια την οποία γίνεται με βάση τον πρωτογενή τομέα και τα προϊόντα μας είναι σημαντική. Πόσο μάλλον από εταιρείες οι οποίες έχουν όλα αυτά τα χρόνια δείξει την παραγωγική τους δύναμη, έχουν δείξει την πατριωτική τους δύναμη και έχουν πάνω απ' όλα επιχειρούν στον τόπο μας, στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο όλοι μας βιώνουμε και δείχνουν μια τέτοιου είδους εξωστρέφεια η οποία είναι πολύ σημαντική για το σύνολο της τοπικής μας οικονομίας. Μόνο συγχαρητήρια τους αξίζουν. Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για την Ελλάδα που παράγει, για την Ελλάδα που αντιστέκεται και πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία. Επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι παράγουν στην Ελλάδα, απασχολούν ανθρώπους στην Ελλάδα. Ο πλούτος τους παράγεται όλο στην Ελλάδα και φορολογείται και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία το θέσαμε και στο αναπτυξιακό το συνέδριο. Να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις,
και ουσιαστικά όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τη χώρα και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.